Φίλες και φίλοι, χαίρετε, έχουμε μία ιστορία επιτυχίας σήμερα, την οποία με πολύ μεγάλη χαρά μοιράζομαι μαζί σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Έλαβα ένα πολύ συγκινητικό email από μία φίλη, από, μη, από ένα μέλος του καναλιού μας εδώ πέρα, της ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας, το οποίο θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως. Αγαπητή Θέκλα, αγαπή μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το ταξίδι της ψυχοαναζήτησης που μοιραζόμαστε μαζί στο Θεκλοκάναλο και την ψυχοεκπαίδευση που μας προσφέρετε. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι το κανάλι ακριβώς αυτό νιώθω ότι είναι το κάλεσμα μου στη ζωή και ότι με γεμίζει ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Δεν θέλω να σας κουράσω και να πάρω πολύ από το χρόνο σας καθώς ξέρω ότι δεν δέχεστε πλέον email. Ε, δεν δεχόμουν, δεν δέχομαι, δέχομαι. Έρχονται email, αλλά αργούν να απαντηθούν. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα ένα γράμμα. Είναι λίγο μεγάλο και συγγνώμη γι' αυτό. Ένα γράμμα απολογία προ τον εαυτό μου. Ένα γράμμα που δεν θα είχε γραφτεί ποτέ αν δεν είχα την τύχη να σας γνωρίσω και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης που προσφέρετε να αποκτήσω τη διάβγεια και την αυτοαντίληψη για να γράψω είναι ένα γράμμα συγνώμης προς τον εαυτό μου. Στο μικρό κορίτσι που αρνήθηκε να μεγαλώσει και να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο μεγάλο, ακατανόητο και επικίνδυνο. Διαβάζω τώρα το γράμμα που έχει γράψει η φίλη μας προς τον εαυτό της. Συγνώμη που σου φέρθηκα χειρότερα από οποιονδήποτε. Ζητώ συγνώμη που σε περιόρισα και σου αρνήθηκα την πρόσβαση σε οτιδήποτε θα μπορούσε να σε κάνει να προοδεύσεις επειδή ανόητη πίστεψα όλα εκείνα τα λόγια, τις κατηγορίες και τις βρισχές εκείνων που ισχυρίστηκαν ότι σε αγαπούσαν. Συγγνώμη που σκέφτηκα ότι σου αξίζει να υποφέρεις επειδή δεν εκπλήρωσες τις προσδοκίες των άλλων για το ποια θα έπρεπε να είσαι. Συγγνώμη που απομάκρυνα ανθρώπους από τη ζωή σου, λόγω φόβου αποδοχής, γιατί αυτό θα πυροδοτούσε τις λανθασμένες πεπιθήσεις σου, ότι σου αξίζει η απόρριψη από όλους, επειδή κάτι δεν πάει καλά με σένα. Συγγνώμη που σε έκανα να πληγώσεις ανθρώπους που δεν σε πλήγωσαν και σε ανάγκασα να συγχωρήσει ανθρώπους που σε πλήγωσαν. Το έκανα. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να βάλεις όρια σε τοξικούς ανθρώπους από ντροπή. Συγγνώμη που δεν σου πρόσφερα υγιεινό φαγητό, χόμπι και διασκέδαση και συγγνώμη που δεν επέτρεψα σε άλλους να έρθουν κοντά σου που σε κράτησα στη σκιά. Συγγνώμη που έδωσα την ενέργειά σου σε ενεργειακά βαμπύρ και σε έκανα να πιστεύεις ότι αυτό είναι αγάπη. Και σε ξεγέλασα να πιστέψεις ότι η αγάπη είναι θυσία και είναι υποχρέωση σου να θυσιαστείς για εκείνους τους συγγενείς και τα μέλη της οικογένειάς σου που ισχυρίστηκαν ότι ήδη θυσιάστηκα για σένα και τώρα είναι η σειρά σου να ανταποδώσει τη χάρη. Λυπάμαι που σε κράτησα σιωπηλή και φοβισμένη μην σε κρίνουν οι άλλοι, ενώ στην πραγματικότητα σε έβαλα να γίνει ο πιο σκληρός κριτής του εαυτού σου. Συγγνώμη που σου επέτρεψα να κάνεις κατάχρηση ουσιών για να καταπνίξεις τον πόνο που σου προκαλούσα, κάνοντας σε να εξαρτηθείς από την τοξική συμπεριφορά που βίωσες στον οικογενειακό ιστό. Συγγνώμη που αρνήθηκα να αντιμετωπίσω τις συνέπειες του τραύματος και σε έκανα να αισθάνεσαι κολλημένη στην οτροπία του θύματος. Που δεν σε άφησα να ευδοκιμήσεις και σε κράτησα σε μια μόνιμη κατάσταση επιβίωσης. Ζητώ συγγνώμη που αρνήθηκα να σου δώσω ό,τι χρειαζόσουν για να ανθίσεις λόγω ενοχών του τύπου αν γίνω καλύτερα θα προδώσω την οικογένειά μου. Λυπάμαι που σου συμπεριφέρθηκα με τρόπο που δεν θα δεχόμουν από κανέναν να συμπεριφερθεί σε κάποιον άλλο. Συγγνώμη που κράτησα το φως σου στο σκοτάδι, ώστε να μην τσιγκλίσει το σκοτάδι των άλλων. Συγγνώμη που σε έκανα να δεχτείς να σε κακομεταχειριστούν και δεν σε προστάτεψα. Συγγνώμη που ξέχασα ότι έχεις το δικαίωμα, το ίδιο δικαίωμα με όλους τους άλλους και ότι είσαι αρκετά άνθρωπος ώστε να σου αξίζουν αυτά τα δικαιώματα. Συγγνώμη που τα τελευταία 30 χρόνια σε κράτησα σε απομόνωση, όχι από το φόβο ότι είσαι αδύναμη, αλλά από το φόβο ότι μπορεί να είσαι πιο δυνατή από όσο νομίζεις και αυτό μπορεί να είναι το τραύμα του γονέα σου. Οπότε, κρατώντας το θήτη χαρούμενο, σε έπεισα ότι μόνο έτσι θα είσαι ασφαλής για να υπάρχεις και όχι να ζεις και μόνο σε απομόνωση. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψει ότι είσαι υπεύθυνη για τα συναισθήματα των άλλων, τι εναλλαγέ της διάθεση και την τοξικότητά του. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να φέρει στη ζωή σου τον έρωτα, την ευχαρίστηση, την ανάγκη να σε αγαπούν, να σε κρατούν, να σε αγγίξουν, να σε φιλήσουν. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψεις ότι είσαι ανάξια για αγάπη, για έρωτα, για φιλία. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψει ότι είσαι υπάνθρωπο και ότι θα ήταν παράλογο να λαχταρά τη συντροφιά ενό συντρόφου, όπω θα ήταν και άρρωστο κάποιο άλλο να σε επιθυμεί ερωτικά. Συγγνώμη που υπήρξα ο μεγαλύτερος απανθρωπιστή, κακοποιητή και υβριστή σου. Σημειώσει για τον εαυτό μου, τελειώνει φίλη. Πρέπει να θυμάμαι πάντα ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για τη θεραπευτική διαδικασία, είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και ο γονιός που δεν είχα ποτέ. Θα είμαι πάντοτε ευγνώμων για τα μαθήματα ζωής και ψυχής που μου έχεις προσφέρει. Η φίλη αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μου γράφει. Μου έχει γράψει και στο παρελθόν και έχει μοιραστεί μαζί μου στιγμές από τη ζωή της, στιγμές από τις μάχες της, ώστε να μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί από ένα γονιό ο οποίος είναι εξαιρετικά παρεμβατικός και χειριστικός. Από ένα γονιό ο οποίος κάνει συνεχώς επίκληση στο συνέστημα, ώστε το παιδί του να παραμείνει προσκολλημένο πάνω του μέσω της συναισθηματικής αιμομιξίας. Εκφράσεις του τύπου «έχω προσφέρει τα πάντα σε σένα και χρωστάς να είσαι πλάι μου», «έχω θυσιαστεί για σένα και οφείλει και εσύ να θυσιαστείς για μένα», «ανησυχώ για σένα ότι δεν πας καλά όταν σε βλέπω να αρχίσεις να ανεξαρτητοποιήσαι» και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. «Αν κάνεις αυτό που θέλεις εσύ με τη ζωή σου θα αρρωστήσω και θα πεθάνω και θα έχει το κρίμα μου». Και σε ένα παλιότερο email η φίλη αυτή μου είχε γράψει. Θέλω να ζήσω όμω για μένα και όχι για το γονιό μου, θέκλα μου. Δεν θέλω απλώ να επιβιώνω και να υπάρχω μια ζωή στη σκιά του γονιού μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου, θέκλα μου, σε ευχαριστώ και ευχαριστώ το Θεό, το σύμπαν, ή ό,τι υπάρχει εκεί, εκεί έξω τέλο πάντων, που είχα την τύχη να πέσω πάνω σε ένα βίντεο που μιλούσε για την εκπομπή που έκανε και έτσι μπήκε στη ζωή μου η ψυχοεκπαίδευση. Θυμάμαι σε μια εκπομπή η Δόκτωρ Αριστονίκη είχε πει ότι η ψυχοθεραπεία είναι το θερμοκήπιο τη ψυχή μα. Κάπω έτσι το είχε πει, δεν θυμάμαι καλά, συγγνώμη. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ψυχοεκπαίδευση είναι σαν ψυχικά αντισώματα. πόσο αυξάνονται, τόσο μεγαλύτερη και η ψυχική μα ανθεκτικότητα. Εύχομαι όλε οι ψυχοεκπαιδευμένε και οι ψυχοεκπαιδεύσιμε ψυχέ να θεραπευτούν από τα τραύματα του παρελθόντος, και να διατηρήσουν την ανθεκτικότητα τους για να διαχειριστούν τα τραύματα του παρόντος και του μέλλοντος με έναν πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ιστορία επιτυχίας αυτό το γράμμα προς τον εαυτό της φίλης. Είναι ιστορία επιτυχίας όχι δικιά μου, όλων μας. Όλων μας οι οποίοι προσπαθούμε να δώσουμε και να πάρουμε αγάπη μέσα από τον πνευματικό δρόμο της αυτοβελτίωσης και της ψυχοεκπαίδευσης. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολλοί. Έχει πολλούς σαν εμάς που κουβαλούμε στην πλάτη μας βάρια σήκωτα από το παρελθόν μας. Που κουβαλάμε μέσα μας τραύματα, τα οποία μας έχουν σημαδέψει. Που μεγαλώσαμε με δύσκολους γονείς που περάσαμε πολλά χρόνια από τη ζωή μας νιώθοντας ενοχές για πράγματα που δεν φταίγαμε. Που φοβόμασταν να ανοίξουμε τα φτερά μας. Που φοβόμασταν να παραδεχτούμε ποιοι είμαστε και τι πραγματικά θέλουμε στη ζωή μας. Έχει πολλούς σαν εμάς που νιώθουμε ενοχές όταν είμαστε λίγο χαρούμενοι, γιατί μας έχουν μάθει να νιώθουμε άσχημα όταν είμαστε καλά και να ζούμε με ένα μίζερο τρόπο ζωής, με ένα μίζερο τρόπο αυτολύπησης, και αυτοθυσίας. Αυτά, αυτές όλες φυσικά οι διαδικασίες είναι υπόγειες διαδικασίες που δεν τις αντιλαμβανόμαστε τόσο καλά και η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση μας βοηθούν να έρθουν αυτές οι διεργασίες στην επιφάνεια και να συνειδητοποιήσουμε για παράδειγμα ότι εγώ νιώθω τύψεις και ενοχές να είμαι χαρούμενος, νιώθω τύψεις και ενοχές να επιδιώξω να έχω ερωτική ζωή, νιώθω τύψεις και ενοχέ να επιδιώξω να ανεξαρτητοποιηθώ από ένα γονιό όπως είναι τοξικός και ασφυκτικός και νιώθω ότι χρωστώ να θυσιάσω τη ζωή μου για να ικανοποιώ τα θέλω του γονιού μου ή του συντρόφου που έχω επιλέξει ή οτιδήποτε. Είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί οι οποίοι ενώ συνειδητοποιούμε τις δυναμικές των ανθρωπίνων σχέσεων, ενώ συνειδητοποιούμε τι μπορεί να σημαίνει συνεξάρτηση, τι μπορεί να σημαίνει ναρκισισμός και ούτω καθεξής, εξακολουθούμε να έχουμε πτώσεις, εξακολουθούμε να ενδίδουμε στο φόβο της απόρριψης και εξακολουθούμε να πουλούμε τον εαυτό μας φθηνά. Είμαστε πάρα πολλοί. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε πάρα πολλοί. Ο δρόμος προς την αυτοβελτίωση ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος είναι δύσβατος. Δεν είναι εύκολος δρόμος, έχει πολλές στροφές, έχει κατηφόρες, έχει ανηφόρες, έχει στιγμές που νιώθουμε ότι πω πω τι πάλι δρόμοι έχω κάνει, πω πω έχω λειτουργήσει σήμερα όπως λειτουργούσα πριν 10 χρόνια, ο, έχω ενδώσει στη συναισθηματική χειραγώγηση, ο, μου έχει γίνει επίκληση στο συνέστημα και εγώ ενέδωσα ή έχω πουλήσει τον εαυτό μου φθηνά ή οτιδήποτε. Όσοι είμαστε γονείς, περνάμε στιγμές τις οποίες μπορεί τα παιδιά μας τα ίδια να έρθουν και ορθά να εντοπίσουν τα γονικά μας λάθη. Μπορεί να έχει στιγμές που να αφισβητήσουν τη γονικότητά μας, να αφισβητήσουν το ότι είμαστε καλοί γονείς. Να μας πούμε, δεν είσαι καλή μαμά εσύ, μα δεν είσαι καλός μπαμπάς εσύ, μα πώς λειτουργείς έτσι, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι. Μιλάω τώρα για την περίπτωση ψυχοεκπαιδευόμενων γονέων και ψυχοθεραπευόμενων γονέων. Εκεί είναι ίσω οι πιο δύσκολε στιγμέ αυτέ. Όταν έρθει το παιδί σου να σου πει: Δεν παίζει καρά το ρόλο σου. Δεν είσαι εντάξει ω μάνα, δεν είσαι εντάξει ω πατέρα. Και εκεί χρειάζεται να ταπεινωθούμε με την καλή έννοια. Δηλαδή να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ακούσουμε προσεκτικά τα παιδιά μας τι μας λένε. Γιατί τα παιδιά μας ξέρουν καλύτερα από μας, όπως εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους δικούς μας γονείς. Στο δρόμο αυτό προ την αυτοβελτίωση, στο δρόμο αυτό προ την πνευματικότητα, στο δρόμο αυτό προ την ελευθερία θα είναι πολλέ οι πτώσει. Θα είναι όμω και πολλέ οι κορυφές που θα καταχτούμε. Πολλέ φορές θα απογοητευτούμε από εμά, αλλά και άλλε τόσε θα δώσουμε συγχαρητήρια στη ψυχή μα που καταφέρνει λεβέντικα να απελευθερωθεί από οποιαδήποτε σκλαβιά, και φυλακή. Η αγάπη είναι φως, η αγάπη είναι ελευθερία, η αγάπη δεν είναι θυσία. Όταν ένας άνθρωπος ψυχοεκπαιδεύεται και εξελίσσεται, σαφώς θα έχει λάθη. Σαφώς θα έχει στιγμές τις οποίες δεν είναι η καταλληλότερη εκδοχή του εαυτού του, όμως αυτή ακριβώς η γνώση, η γνώση που διαφαίνεται μέσα από το γράμμα, το εξαιρετικό αυτό γράμμα της φίλης προς τον εαυτό της, ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για τη θεραπευτική διαδικασία, είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και ο γονιός που δεν είχα ποτέ. Όταν καταφέρουμε να γίνουμε η μητέρα του εαυτού μας, όταν καταφέρουμε να γίνουμε ο πατέρας του εαυτού μας, η στοργική μητέρα, ο στοργικός πατέρας, η συγχωρετική μητέρα, ο συγχωρετικός πατέρας, χρειάζεται και να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται να ενδυναμωθούμε και να νιώσουμε καλύτερα συγκρίνοντας εμάς τώρα με εμάς πριν. Δηλαδή δεν είναι καλή ιδέα να συγκρίνουμε την πρόοδο τη δική μας με την πρόοδο των άλλων ανθρώπων. Αλλά την πρόοδο που έχω σήμερα που είναι Ιούλιος του 22 με την πρόοδο που είχα πέρσι που ήταν Ιούλιος του 21. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ από πέρσι μέχρι φέτο έχω κάνει τεράστια πρόοδο. Και είμαι σίγουρη ότι του χρόνου θα λέω πω πω από πέρσι μέχρι φέτος έχω κάνει τεράστια πρόοδο. Και αυτή η πρόοδος δεν σημαίνει ότι έχω φτάσει στο τέρμα, δεν σημαίνει ότι έχω γίνει η τέλεια εκδοχή του εαυτού μου, δεν σημαίνει ότι δεν, θα, δεν εξακολουθώ να κάνω λάθη, αλλά σημαίνει ότι κομμάτι κομμάτι, μέρα τη μέρα, εβδομάδα την εβδομάδα, μήνα το μήνα, ψυχοεκπαιδεύομαι, ψυχοεξελίσσομαι, και ζω τη ζωή μου καλύτερα και γίνομαι καλύτερη επίρρεια, επίδραση, ενέργεια, οτιδήποτε άλλο στη ζωή των άλλων. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Και εγώ είμαι εδώ μαζί σας. Μαζί προχωρούμε, μαζί εξελισσόμαστε, μαζί καταλαβαίνουμε αλήθειες και μαζί πάμε πιο πέρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτές τις μέρες πρόσεξα στο κανάλι κάποια σχόλια. Νομίζω ήταν κάτω από το βίντεο «Είμαι, να... είμαι συνεξαρτόμενη που κάποιοι έγραψαν από πω αυτή την απορία είχα πρόσφατα. Και σε αυτό το κανάλι κάνουμε μαζί τις απορίες, να κάνουμε μαζί τι απορίε γιατί μαζί κάνουμε αυτό το πνευματικό αγώνα. Αν είσαι κάποιο που βλέπεις αυτό το βίντεο σήμερα και δεν έχεις παρακολουθήσει άλλα βίντεο από το κανάλι, καλωσόρισες στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα όρίστε στο σπίτι μας, πήγαινε να δεις κι άλλα από τα βίντεο μας, έχουμε διάφορα playlist με διάφορα θέματα ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης, ψυχολογίας, σχέσεων, κοινωνίας και ζωής και είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αναγνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας Αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε δουλειά για να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και έχουμε την όρεξη να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και κλείνω αυτό το βίντεο ξαναδιαβάζοντα το αρχικό γράμμα. Δεν ξέρω, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Συγγνώμη που σου φέρθηκα χειρότερα από οποιονδήποτε. Είναι γράμμα προ τον νεαρό κοριτσάκι μέσα τη που έγραψε φίλη. Γράμμα προ τον εαυτό μα ω παιδί. Ζητώ συγγνώμη που σε περιόρισα και σου αρνήθηκα την πρόσβαση σε οτιδήποτε θα μπορούσε να σε κάνει να προοδεύσει, επειδή ανόητη πίστεψα όλα εκείνα τα λόγια, τι κατηγορίε και τι βρισχέ εκείνων που ισχυρίστηκαν ότι σε αγαπούσα. Συγγνώμη που σκέφτηκα ότι σου αξίζει να υποφέρει επειδή δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίε των άλλων για το ποια θα έπρεπε να είσαι. Συγγνώμη που απομάκρυνα ανθρώπου από τη ζωή σου λόγω φόβου αποδοχή γιατί αυτό θα πυροδοτούσε τις λανθασμένες πεπιθήσεις ότι σου αξίζει η απόρριψη από όλους επειδή κάτι δεν πάει καλά με σένα. Συγγνώμη που σε έκανα να πληγώσεις ανθρώπους που δεν σε πλήγωσαν και σε ανάγκασα να συγχωρήσεις ανθρώπους που το έκαναν. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να βάλεις όρια σε τοξικούς ανθρώπους από ντροπή. Συγγνώμη που δεν σου πρόσφερα υγιεινό φαγητό, χόμπι και διασκέδαση. Συγγνώμη που δεν επέτρεψα σε άλλου να έρθουν κοντά σου που σε κράτησα στη σκιά. Συγγνώμη που έδωσα την ενέργειά σου σε ενεργειακά βαμπύρ και σε έκανα να πιστεύει ότι αυτό είναι αγάπη και σε ξεγέλασα να πιστέψει ότι αγάπη είναι θυσία. Και είναι υποχρέωση σου να θυσιαστεί για εκείνου του συγγενεί και τα μέλη τη οικογένειά σου που ισχυρίστηκαν ότι ήδη θυσιάστηκα για σένα και τώρα είναι σειρά σου να αποδώσει τη χάρη. Λυπάμαι που σε κράτησα σιωπηλή και φοβισμένη με σε κρίνουν οι άλλοι, ενώ στην πραγματικότητα σε έβαλα να γίνει ο πιο σκληρό κριτή του εαυτού σου. Συγγνώμη που σου επέτρεψα να κάνει κατάχρηση ουσιών για να καταπνίξει τον πόνο που σου προκαλούσα, Κάνοντάς σε να εξαρτηθεί από την τοξική συμπεριφορά που βίωσε στον οικογενειακό ιστό. Συγγνώμη που αρνήθηκα να αντιμετωπίσω τι συνέπειε του τραύματο και σε έκανα να αισθάνεσαι κολλημένη στην οτροπία του θύματο, που δεν σε άφησαν ευδοκιμήσει και σε κράτησα σε μια μόνιμη κατάσταση επιβίωση. Ζητώ συγγνώμη που αρνήθηκα να σου δώσω ό,τι χρειαζόσουν για να ανθίσει λόγω ενοχών του αν γίνω καλύτερα θα προδώσω την οικογένειά μου. Λυπάμαι που σου συμπεριφέρθηκα με τρόπο που δεν θα δεχόμουν από κανέναν να συμπεριφερθεί σε κάποιον άλλο. Συγγνώμη που κράτησα το φως σου στο σκοτάδι ώστε να μην τσιγκλήσει το σκοτάδι των άλλων. Συγγνώμη που σε έκανα να δεχτεί, να σε κακομεταχειριστούν και δεν σε προστάτεψα. Συγγνώμη που ξέχασα ότι έχει το ίδιο δικαίωμα με όλου του άλλου και ότι είσαι αρκετά άνθρωπο ώστε να σου αξίζουν αυτά τα δικαιώματα. Συγγνώμη που τα τελευταία 30 χρόνια σε κράτησα σε απομόνωση όχι από το φόβο ότι είσαι αδύναμη, αλλά από φόβο ότι μπορεί να είσαι πιο δυνατή από όσο νομίζει και αυτό μπορεί να είναι το τραύμα του γονέα σου. Οπότε, κρατώντα το Θήτη χαρούμενο, σε έπεισα ότι μόνο έτσι θα είσαι ασφαλή για να υπάρχει και όχι να ζει και μόνο σε απομόνωση. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψει ότι είσαι υπεύθυνη για τα συναισθήματα των άλλων, τι εναλλαγέ τη διάθεση και τη τοξικότητά του. Συγγνώμη που δεν σου επέτρεψα να φέρει στη ζωή σου τον έρωτα, την ευχαρίστηση, την ανάγκη να σε αγαπούν, να σε κρατούν, να σε αγγίξουν, να σε φιλήσουν. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψει ότι είσαι ανάξια για αγάπη, για έρωτα και φιλία. Συγγνώμη που σε έκανα να πιστέψει ότι είσαι υπάνθρωπο και ότι θα ήταν παράλογο να λαχταρά τη συντροφιά ενό συντρόφου, όπω θα ήταν και άρρωστο κάποιο άλλο να σε επιθυμεί ερωτικά. Συγγνώμη που σε παραπλάνησα και λυπάμαι που, υπήρξες, που υπήρξε ο μεγαλύτερο απανθρωπιστή, κακοποιητή και ευρυστή σου. Αυτό είναι το γράμμα τη συγγνώμη που έστειλε η φίλη από το κανάλι προ το μικρότερο εαυτό τη, προ το νεότερο εαυτό τη, και θα έλεγα ότι είναι ένα ύμνο προς τους late bloomers προ του ανθρώπου οι οποίοι άργησαν να μεγαλώσουν, άργησαν να επαναστατήσουν και άργησαν να ζήσουν την εφηβεία του. Και τώρα είναι η ώρα να ζήσουμε, όχι απλώ να επιβιώνουμε. Μα το εύχομαι, αγάπη μου, ολόκαρδα mm -hmm.